εδώ τον Δημήτρη τον Αγγελόπουλο, τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΚΙΝΑΛ. Καλώς όρισες, Δημήτρη. Καλημέρα, κυρία Σουδαρά. Καλημέρα. Λοιπόν, επειδή θέλω να κάνω μια κουβέντα μαζί σου έτσι, γιατί ξέρω ότι θα είναι καλή κουβέντα και επειδή δεν έχουμε μιλήσει ποτέ στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση, έχω ιδιαίτερη χαρά για τη χέρι εκτίμηση και του έργου που έχει επιτελέσει. Θα τα πούμε όμως, θα τα πούμε. Σ' ακούω, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχουμε περάσει από διαδοχικές κρίσεις. Είχαμε την οικονομική κρίση, μετά πήραμε στην υγειονομική, στην κρίση την ενεργειακή, την ακρίβεια. Τώρα ακολουθεί η επισητιστική κρίση. Για κάνε μου λίγο έτσι ένα λεπτό το μικρόφωνο. Ναι, για μίλα μου τώρα. Ναι, ωραία, πολύ καλά, πολύ καλά, ναι. Λοιπόν, έχουμε περάσει από διαδοχικές κρίσεις, την οικονομική, την υγειονομική, της ενέργειας, την ενεργειακή, την ακρίβεια, την επισητιστική κρίση. Σε όλες αυτές τις κρίσεις η κυβέρνηση έδειξε ανεπαρκής. Δεν κατάφερε να βρει λύσεις στα προβλήματα τα οποία υπήρχαν και το σημαντικότερο είναι δεν έδρασε έγκαιρα και με το σωστό μείγμα πολιτικών. Mm-hmm. Ξέρετε, η οικονομία μας ασθενεί. Σε μια ασθένεια, για να την ξεπεράσεις, για να βρεις τη γιατριά της, πρέπει να κάνεις πρώτα σωστή διάγνωση, αρχική διάγνωση, νωρίς, και από εκεί και πέρα πρέπει να κάνεις και τη σωστή θεραπεία. Δυστυχώς η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ενεργεί βλέποντας και κάνοντας, με πολύ αργά τα ανακλαστικά και δυστυχώς όχι με τις κατάλληλες πολιτικές. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη, νομίζω κομβική μάλλον, συγκυρία. Δηλαδή είμαστε σε μια πανδημία που είναι εν εξελίξη τελικά, δεν φτάνουμε στο τέλος, παρά την άρση μέτρων. Έχουμε το πόλεμο στην Ουκρανία, το σοκ του οποίου και τα απρόοπτά του τα είδαμε χτες στη Βουλή. Και βεβαίως έχουμε και τις συνέπειες των όλων αυτών, μιας τεράστιας ακρίβειας, όπως προείπες. Σύμφωνα με την επικαιρότητα, θέλω να σχολιάσουμε και λίγο τα όσα είδαμε χτες, Δημήτρη Αγγελόπουλε. Τι ήταν αυτό το σοκ που είδαμε χτες με τους εκπροσώπους των Αζόφ και μια Βουλή η οποία ήταν σε πλήρη σύγχυση? Κοιτάξτε, τόσα χρόνια προσπαθεί η κυβέρνηση να μας πείσει ότι είναι άριστη. Κάθε μέρα μας αποδεικνύει ότι είναι ανεπαρκής. Είναι απαράδεκτο το χθεσινό σκηνικό στην Ελληνική Βουλή. Ναι, στη θεσμική παρουσία του Προέδρου της Ουκρανίας, είμαστε μαζί με τον Ουκρανικό λαό, αλλά μέχρι εκεί. Οι μαχητές του Αζόφ δεν είχαν κανένα θεσμικό ρόλο για να βρίσκονται εκεί. Νομίζω ότι δεν επιδείχθηκαν, να το πω πάρα πολύ απλά, αντανακλαστικά. Δηλαδή, αυτά τα βίντεο, δεν ξέρω τώρα τι ιστορία είναι όλα αυτή. Ήταν και ανεπαρκής εξηγήσεις που έδωσε ο Πρόεδρος της Βουλής. Από τη στιγμή που ήταν ενήμερος, έπρεπε να είχε φροντίσει να ενημερώσει και τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά το κυριότερο ήταν να μην το επέτρεπε αυτό το πράγμα. Έπρεπε να επέτρεπε την παρουσία μόνο του Ουκρανού Προέδρου. Άλλωστε, γι' αυτό είχαμε ενημερωθεί όλοι μας. Και πολίτες, αλλά και πολιτικά κόμματα. Θα ήθελα να ρωτήσω πάνω στο θέμα του πολέμου. Έχει πέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι πολύ υπέρ του Ευρωστρατού. Ναι. Ενιαία εξωτερική πολιτική και κοινό αμυντικό δόγμα. Mm-hmm. Πρέπει να προχωρήσουμε, να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα όλη η Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο. Γιατί, ξέρετε, ανάλογες συμπεριφορές με τον κύριο Πούτιν έχουμε και στη γειτονιά μας από τον κύριο Ερντογκάν. Mm-hmm. Οπότε πρέπει η Ευρώπη να κάνει μία αρχή και να καταστήσει σαφές προς όλους ότι εάν κάποιος δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, θα υπάρχουν ισχυρές οικονομικές κυρώσεις προκαθορισμένες, όπως επίσης και βάλουν όπλα στην Τουρκία, κάτι το οποίο το ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει πετύχει ύστερα από εισήγησή του και πολλές προσπάθειές του ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τέλεια. Θα πάμε πάλι στα θέματα της επικαιρότητας, αλλά και τα θέματα της επικαιρότητας αφορούν και τα κομματικά σας πράγματα. Συν αυτή την καυτή ατζέντα, το ΚΙΝΑΛ και η νέα ηγεσία έχει να διαχειριστεί αυτό, να κάνει έντονη την παρουσία του, βεβαίως, σε αυτά τα πολιτικά πράγματα, αλλά να κινήσει και τις διαδικασίες, οι οποίες είναι εν εξελίξη. Έχετε λοιπόν πρώτο σταθμό την εκλογική διαδικασία στο τι θέλετε τελικά να είναι το κόμμα, πώς να ονομάζεται, εν πάση περιπτώσει. Είναι και αυτό ένα θέμα. Πολύ σημαντικό. Κυρία Σουδαρά, 8 Μαΐου έχουμε τις εκλογές για τις τοπικές μας οργανώσεις, mm-hmm. τις νομαρχιακές επιτροπές, για τους συνέδρους και φυσικά για την ονομασία του κόμματος. Ο χώρος, η παράταξη, είναι αυτό το οποίο μετράει.
Όλοι γνωρίζουμε το έργο το οποίο έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς θέλουμε να σηκώσουμε ψηλά τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ για να έρθει ελπίδα ξανά στον ελληνικό λαό. Και θέλω να πω μια κουβέντα. Τα προηγούμενα χρόνια η λέξη ελπίδα έχει κακοποιηθεί από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Όμως, σήμερα όλοι μας νιώθουμε ότι κάθε γενιά από εδώ και πέρα θα περάσει χειρότερα από την προηγούμενη γενιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη και δεν ισχύει και στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε και εμείς στη χώρα μας. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Πρέπει να έχουμε όραμα και σχέδιο. Πρέπει να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και το πώς θα πάμε. Και να εφαρμόσουμε ανάλογες πολιτικές. Mm-hmm. Άρα, αυτό στο πρώτο διάστημα έχουμε να επιλέξουμε νομαρχιακές. Νομαρχιακές, τοπικές, συνέδριες και ονομασία. Και ονομασία. Πάμε στην πρώτη παράμετρο, λοιπόν. Νομαρχιακές, ήσασταν γραμματέας σε μια πολύ δύσκολη εποχή για το κίνημα αλλαγής. Ειλικρινά, και αυτό οφείλω να το πω πως τα κακάλαιο και τα καλά γενικώς, ότι ήταν μια εποχή που πραγματικά με προσπάθειες δικές σας και κάποιων άλλων συντρόφων σας, πραγματικά, νέων ανθρώπων που κράτησαν ζωντανό το κοινά στην Κορινθία. Και αυτό φάνηκε και από τις εσωκομματικές εκλογές εδώ. Δηλαδή αυτή η κινητικότητα, η προσέλευση κόσμου και αυτά αφορά και το δικό σας έργο. Κύριε Τσουκαρά, εμείς ξεκινήσαμε με ένα στόχο. Να βρούμε λύσεις στα προβλήματα της Κορινθίας. Δεν παίξαμε ούτε επικοινωνιακά παιχνίδια ούτε μικροπολιτικές. Το ύφος μας ήταν καθαρό. Προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τα προβλήματα, να αναδείξουμε τις κυβερνητικές ανεπάρκειες και πάνω απ' όλα να προτείνουμε λύσεις. Και λύσεις βρέθηκαν σε πολλά σημεία. Όπως για παράδειγμα στο στρατόπεδο, στην κλειστή και στην ανοιχτή δομή, που μας έλεγε η κυβέρνηση ότι όλα ήταν καλά και όταν πήγαμε εμείς, είδαμε ότι δεν είχαν εμβολιαστεί τα παιδιά, δεν υπήρχαν συντονιστές εκπαίδευση. Έχει κάνει εκτενέστατο ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω, κύριε Αγγελόπουλε. Επίσης έχει γίνει όμως και στη Διόρυγα. Στη Διόρυγα, εγώ αυτό θυμάμαι. Μας έλεγε στη Διόρυγα η Νέα Δημοκρατία ότι θα δώσει 9 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει τη Διόρυγα. Και από έρευνες τις οποίες κάναμε, είναι πολλαπλάσια τα λεφτά, τα χρήματα τα οποία χρειάζονται. Και πάλι δεν δίνεται τίποτα. Για αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε 850 μέτρα από τη μία πλευρά, τη στιγμή που το μήκος είναι 13 χιλιόμετρα. Δηλαδή, τώρα βλέπετε τι γίνεται. Θα γίνουν δύο μήνες, θα ανοίξει η Διόρυγα με μπαλώματα και είναι μετά. Με μπαλώματα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Διόρυγα είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα σημείο στην Ελλάδα. Λοιπόν, το κακό τι είναι, ότι έρχεται ο κόσμος και δεν αγοράζει ούτε ένα μπουκάλι νερό. Έτσι. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να πετύχουμε είναι να το κάνουμε, να αναδείξουμε αυτό το σύμπαν. Να το αναδείξουμε και να κοιτάξουμε να φέρει πλούτο και στην περιοχή, αλλά να φέρει πλούτο και στη χώρα. Αυτό όμως θέλει σχέδιο και όραμα. Σαφώς. Περιδιαβαίνοντας τον νομό Κορινθίας, αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρω ότι τα γνωρίζετε τα προβλήματα και εκ του ρόλου σας κιόλας, ποιο είναι το θέμα που σας προβληματίζει? Ο κόσμος τι πρόβλημα έχει? Την μεγάλη ακρίβεια, την αγωνία, εντάξει, μετά από δύο χρόνια πανδημίας, του τι θα γίνει, τι συμβαίνει, πώς είναι έτσι, πώς μπορούμε να σχεδιαγραφίσουμε την Κορινθία? Εγώ θα σου πω για όλη την Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι ότι πριν το 2008 έβγαινα έξω και έβλεπα κόσμο να χαμογελάει και τώρα βλέπω κόσμο να μην χαμογελάει. Σωστό. Αλλά θα μας πούνε ότι είναι και με long COVID αυτή η ιστορία. Δεν είναι long COVID. Έχει πολλά προβλήματα ο κόσμος. Έχει πολλά προβλήματα και έχει πολλά οικονομικά προβλήματα. Και είναι αυτό που είπαμε πριν. Όλοι καταλαβαίνουν ότι κάθε γενιά από εδώ και πέρα θα περάσει χειρότερα από τις προηγούμενες. Άμα μιλήσουμε για το ενεργειακό κομμάτι, βλέπουμε τους λογαριασμούς ρεύματος που έρχονται σε κάθε οικογένεια και βλέπουμε ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Το ίδιο συμβαίνει και σε μαγαζιά και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στην ουσία καλούνται να πληρώσουν ένα νέο δάνειο χωρίς να έχουν πάρει λεφτά. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να αλλάξει το μείγμα πολιτικής στη χώρα και πρέπει να φροντίσουμε να χρησιμοποιήσουμε με σωστό τρόπο τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Ξέρετε, κυρία Σουκάρα, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από την ΚΑΠ, από τη Νέα ΚΑΠ, και από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία θα έρθουν 72 δις. Αυτή είναι ίσως η τελευταία μας ελπίδα να αλλάξουμε το οικονομικό μείγμα της χώρας μας, την πολιτική μας. Η τελευταία μας ευκαιρία είναι. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία και πρέπει να φροντίσουμε ότι τα χρήματα τα οποία θα επενδυθούν θα έχουν και πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία, αλλά θα πρέπει να συνδεθούν με την εργασία. Και όταν λέμε εργασία, εννοούμε εργασία με δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Λέμε φεύγει ο κόσμος έξω, να φέρουμε τους νέους που έρχονται, αλλά αν δεν μπορούν να ζήσουν στην Ελλάδα, δεν μπορούμε. Έχουμε, για παράδειγμα, έχουμε το πρόβλημα της υπογεννητικότητας.
Δεν, η κυβέρνηση δίνει επιδόματα. Δεν λύνονται με επιδόματα αυτά τα προβλήματα. Επιδόματα τα οποία τα έχει καταγγείλει η κυβέρνηση στο παρελθόν και τώρα η πολιτική είναι τον επιδοματική πάλι. Θέλετε να κάνουμε κάτι. Μιλάμε για ισχυρή δημόσια υγεία, για ισχυρή δημόσια παιδεία. Εμείς έχουμε κάνει και μία πρόταση να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, να πάρουμε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και να φτιάξουμε μικρές κατοικίες για φοιτητές και για νέα ζευγάρια. Θυμάμαι που το είχε πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κόλυθο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κόλυθο, 26.000 τέτοιες κατοικίες στην Πορτογαλία, 20.000 στην Ισπανία και σε άλλες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο θα πιέσουμε τα νίκια να πάνε προς τα κάτω, θα μπορέσει ο κόσμος να κάνει μία νέα αρχή. Χρειάζονται υποδομές. Πρέπει η Ελληνίδα μάνα να νιώσει ότι μπορεί να κάνει παιδιά χωρίς κόστος. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια καλημέρα από τον Ναπολέοντα τον Γιανακουλόπουλο. Την καλημέρα μου στον σύντροφο Δημήτρη Αγγελόπουλο, λέει. Υπάρχει μια έκτακτη είδηση. Καλημέρα, Ναπολέοντα, και από τον Δημήτρη Αγγελόπουλο. Μας έχει μια έκτακτη είδηση, λοιπόν. Από εχθές το απόγευμα μειώθηκε το νερό το ΟΣΑΚ. Σήμερα πιάσαμε κάποιον να τραβάει νερό για τη δεξαμενή του. Φυσικά δεν ήταν εκεί. Ενημερώθηκε ο επόπτης του ΑΟΣΑΚ και το θέμα πάει στη δικαιοσύνη. Ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος Κορινθίων. Είναι ένα θέμα το οποίο τραβάνε νερό, ξέρεις, και το πουλάνε παράνομα. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλη ιστορία και εμείς έχουμε κάνει δύο ερωτήσεις στη Βουλή και μία ερώτηση στην Ευρωβουλή για τη λίμνη της Τυφαλίας. Στην ερώτηση στην Ευρωβουλή φάνηκαν κυβερνητικές ανεπάρκειες τόσο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όσο και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ στη διαχείριση κοινωνικών πόρων. Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η λίμνη δεν έχει νερό. Και πρέπει να φροντίσουμε αυτό το νερό να το σώσουμε. Για παράδειγμα, ότι έρχεται σε αυλάκια το νερό και μπορεί να χάνεται στη μέση. Είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν άμεσα. Γι' αυτό λέω πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμό. Γιατί εν προκειμένου, και πρέπει να κάνουμε τώρα και μια παρένθεση, πρέπει να γίνουν όλα αυτά τα έργα άμεσα. Αν πάρεις όμως ένα παράδειγμα, το φράγμα, έτσι. Ναι, το φράγμα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει, το κακό είναι ότι το φράγμα το ακούω εγώ από τότε που ήμουν μικρός. Ακριβώς. Και τώρα, δηλαδή, έχει καθυστερήσει και μόνο η κατασκευή του έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Και συν τα δραστικά έργα. Αυτό είναι. Θα έρθουν άλλη μια 7 ετία έχουμε. Ναι. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα και πρέπει να δώσουμε και λύσεις. Γιατί και οι αγρότες χρειάζονται το νερό τους. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή στη λίμνη έχω πάει πολλές φορές, είναι μια λίμνη χωρίς νερό. Δηλαδή και αυτό το πράγμα, δηλαδή πρέπει να. Εκεί οι αιρετοί πρέπει να αποφασίσουν να δώσουν νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς τους. Ακριβώς, να προχωρήσουν τα έργα, να προχωρήσουν τον βιολογικό καθαρισμό, να γίνουν. Δεν είναι να επενδύσουν ούτως ή άλλως, υπάρχουν και χρήματα. Μπορεί αυτά τα έργα να επιδοτηθούν και να έχει και, και στον Άσο. Και... Ακριβώς. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Θα είτε Δημήτρης Αγγελόπουλος, καλεσμένος, γραμματέας νομαρχιακής επιτροπής κινήματος αλλαγής Κορινθίας. Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε αυτόν τον σταθμό με τις εκλογές των κομματικών οργάνων και βεβαίως και την επιλογή του ονόματος του κόμματος. Είναι πολύ σημαντική στιγμή αυτή για το όνομα αυτή τη στιγμή του κινήματος αλλαγής. Είναι, πάντα είναι. Υπάρχει μια νοσταλγία. Ο κόσμος ξέρει το έργο που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ. Κάθε ψέματα ότι έχει γίνει στη χώρα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει από το ΠΑΣΟΚ. Αν σήμερα είμαστε ζωντανοί, είμαστε από το ΕΣΥ, το οποίο το έφτιαξε το ΠΑΣΟΚ. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για διαφάνεια και αξιοκρατία, θα μιλήσουμε για τη διάβγεια, θα μιλήσουμε για το ΑΣΕΠ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για έργα του ΠΑΣΟΚ. Ο χώρος μετράει πάνω απ' όλα. Από εκεί και πέρα όμως, το όνομά μας είναι η ψυχή μας. Από τη στιγμή που είναι η ψυχή μας, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Η σοσιαλδημοκρατία πέρασε πολύ δύσκολα τα προηγούμενα 10 χρόνια. Τώρα φαίνεται κάτι να κινείται. Από την άλλη πλευρά, στην Ελλάδα είναι μια ενδιάμεσα περίπτωση. Όλοι περιμένουν από τον Νίκο τον Ανδρουλάκη κάτι και διαμορφώνουν, έχω την αίσθηση στο μυαλό τους, έναν διαφορετικό προοδευτικό χώρο. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του χώρου τον οποίο επικαλείται ο Νίκος Ανδρουλάκης? Γιατί από τη μία λέει το ΣΥΡΙΖΑ λαϊκιστές, από την άλλη την κυβέρνηση, ότι δεν είναι βάση περιπτώσει των αρίστων η υπόθεση. Εγώ θα σου πω πατριωτική στάση, ορθολογισμός, στο κέντρο, στο επίκεντρο άνθρωπος. Δηλαδή να φτιάξουμε ένα κοινωνικό κράτος, ένα κράτος το οποίο να δίνει παροχές, να δίνει ίσες ευκαιρίες, κοινωνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, βέβαια, ζούμε. Υπάρχει παγκοσμιοποίηση, πρέπει να είμαστε ορθολογιστές, πρέπει να εκμεταλλευόμαστε όλα τα εργαλεία που υπάρχουν, πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τα εργαλεία που μας προσφέρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση
και να προχωρήσουμε, να δώσουμε ελπίδα στον κόσμο. Έχετε παρατηρήσει βεβαίως ότι πολλοί και επικοινωνιακά, αλλά και τα δύο μεγάλα κόμματα, ποντάρουν στο κίνημα αλλαγής. Αυτή είναι και η μεγάλη σκόπελος, έτσι, οι κυβερνήσεις συνεργασίας, αλλά πώς τις χειρίζονται επικοινωνιακά τα δύο μεγάλα κόμματα. Κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης ήδη είχαμε το πρώτο έτσι κρούσμα. Ο Πρωθυπουργός μίλησε στην αρχή για κυβερνήσεις συνεργασίες, κάτι που ουσιαστικά απέκρουσε αναλόγως ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ξέρετε κύριε, θα είχα μια παράδοξα σε αυτά που λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Για παράδειγμα μιλάει για κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά μιλάει για κυβέρνηση συνεργασίας μετά από τις δεύτερες εκλογές. Αν κάποιος θέλει να κάνει κυβέρνηση συνεργασίας, την κάνει από πριν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, μην κοροϊδευόμαστε. Εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε, δεν πρόκειται να γίνουμε ουρά ούτε της Νέας Δημοκρατίας ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι δύο, και τα δύο κόμματα κυβέρνησαν, και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησαν, απέτυχαν, κατά τη γνώμη μας. Ο κύριος Τσίπρας έχει δείξει ασυνεπής, αναξιόπιστος, υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη. Ο κύριος Μητσοτάκης, ενεργεί βλέποντας και κάνοντας, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό, με πολύ αργά αντανακλαστικά. Δεν κοιτάει να δώσει λύσεις για τη μεγάλη μάζα. Δεν κοιτάει να λύσει τις κοινωνικές ανισότητες. Εμάς το πρόγραμμα μας είναι τελείως διαφορετικό. Εμείς για αυτό το πράγμα ζητάμε ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό, έτσι ώστε να προωθήσουμε το δικό μας πρόγραμμα, το οποίο να δίνει λύσεις, να δίνει κοινωνική δικαιοσύνη. Είχε πει ο πρόεδρος του Κινάλη ότι θα συζητηθεί η οποιαδήποτε συνεργασία, εάν και εφόσον το Κινάλη είναι μια παλιαδές του, συμπληρώσει διψήφιο αριθμό, έτσι. Δεν είναι διψήφιο, το διψήφιο σύμφωνο. Το έχει πια. Γι' αυτό λέω έτσι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Θέλουμε ισχυρή εντολή. Εμείς, κοιτάξτε κύριε Σουκαρό, όλο αυτό το διάστημα, όπως είπα και πριν, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις και όπως είπα, προσπαθούμε να προτείνουμε πράγματα έγκαιρα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, είδα για την ενεργειακή κρίση. Η ενεργειακή κρίση που την έχουμε τώρα πολύ. Μιλήσαμε ότι πρέπει να έχουμε μια ομαλή ενεργειακή μετάβαση, η οποία θα είναι κλιματικά ουδέτερη και κοινωνικά δίκαιη. Μιλήσαμε για εκδημοκρατισμό των μέσων παραγωγής ενέργειας, μιλήσαμε ότι πρέπει να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια στη χώρα και καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Τι χρειάζεται, επένδυση στα δίκτυα, επένδυση στα δίκτυα αποθήκευσης. Και στα δίκτυα διανομής. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να γίνουν φωτοβολταϊκά στις στέγες. Αυτό προτείνουμε εμείς. Να γίνει ο μικρομεσαίος, ο κτηνοτρόφος, ο αγρότης και παραγωγή και καταναλωτές, ενεργειακές κοινότητες. Να υπάρχει ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο. Να δώσουμε λύσεις, κίνητρα και εφόδια στους πολλούς για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Από εκεί και πέρα. Γιατί με αυτές τις συνθήκες με το φυσικό αέριο το βλέπουμε, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι. Μας λέει, το φυσικό αέριο ήταν μια επιλογή της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει αυξήσει με στένος την παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο. Τη στιγμή που σε όλες τις υπόλοιπες χώρες είτε μειώθηκε είτε ανεμιστήριο. Στη Γερμανία γίνεται από το 35 έως το 38 και με απόφαση Μητσοτάκη αρχικά ήταν να πάει το 23, τελικά είδαν ότι δεν έβγαινε και πήγαινε και αντικαταστήσαμε το λιγνίτι με τι, με ένα άλλο ρηκτό καύσιμο, το φυσικό αέριο. Εμείς τι έπρεπε να κάνουμε, μεγάλη επένδυση στη ΣΑΠΕ, εκεί είναι η λύση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, γιατί μας, ξέρετε μας κατηγορούνε ότι δεν κάνουμε προτάσεις. Και για την ακρίβεια έχουμε κάνει προτάσεις. Έχουμε μιλήσει για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και μετά τον καθορισμό από τους κοινωνικούς εταίρους, για μείωση 2% των ασφαλιστικών εισφορών στις επιχειρήσεις, μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά τρόφιμα, εντατικούς ελέγχους στην αγορά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, για ένα νέο ΕΚΑΖ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, το οποίο θα στηθήσει 600 με 650 εκατομμύρια. Τώρα για την ακρίβεια που συζητιέται, τη νέα ακρίβεια και που η κυβέρνηση κοιτάει τα επιδόματα και αυτά, το Κινάλ έχει γίνει μπροστά με προτάσεις. Έχει, είναι αυτές τις προτάσεις που σας έκανε, είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων με κίνητρα για τους συνεπείς. Αυτές τις προτάσεις που σας έκανε, οι προτάσεις που έχει κάνει το Κινάλ. Και κάποια στιγμή μάλιστα είχε βγει η κυβέρνηση και μας έλεγε ναι, το έχετε κοστολογήσει. Πώς το έχετε κοστολογήσει? Ξέρετε, εμείς ένα απλό πράγμα που τους είπαμε, ναι, δώστε και τα υπερέσοδα. Δηλαδή, όταν έχουν αυξηθεί υπερβολικά οι τιμές, τα έσοδα από το ΦΠΑ τους τελευταίους μήνες είναι υπερβολικά. Λοιπόν, δώστε τα, επιστρέψτε τα στον κόσμο, κάντε κοινωνική πολιτική. Δεν αντέχει ο κόσμος. Έτσι. Είναι σημαντικό πάντως να βγει λίγο προς τα έξω αυτό. Γιατί τώρα, από ό,τι και το έχω νομίζω και στο
και στο site σήμερα και είναι μία είδηση η οποία πανικοβάλλει στην κυριολεξία, είναι το σενάριο για την κάρτα τροφίμων, ας πούμε, όπου ανακοινώνεται ο μεγαλύτερος πληθωρισμός από το 1996. Δηλαδή, έρχονται πολύ δύσκολες μέρες. Και ο πραγματικός πληθωρισμός είναι ακόμα μεγαλύτερος. Γι' αυτό και εμείς, πολύ νωρίς, βγήκαμε και κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις. Πρέπει να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Mm-hmm. Πρέπει να μειώσουμε το κόστος παραγωγής. Είπαμε, η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο για όλο το 2022. Κάλυψη του 80% mm-hmm. της ρήτρας αναπροσαρμογής για τα έτη 2021-2022. Ξέρετε, μια γεώτρηση που είχε 750 ευρώ τιμολόγιο, mm-hmm. της ήρθε διπλάσιο τώρα. Επιδότηση ζωοτροφών, επιδότηση λιπασμάτων. Τα λιπάσματα, η αύξησή τους φέτος κατά μέσο όρο είναι 400 με 450 ευρώ τον τόνο, τη στιγμή που πέρσι ένα πολύ ακριβό, πολύ καλό λιπασμά έκανε 400 με 450 έτσι. Ευρώ. Ζητήσαμε να φροντίσει το κράτος για την ενίσχυση της ρευστότητας. Πρέπει να γίνει άμεση καταβολή των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ. Ρύθμιση των οφειλών των αγροτών σε 120 δόσεις και των κτηνοτρόφων με κίνητρα. Καλλιεργητικά δάνεια με χαμηλό επιτόκιο. Αυτά όμως πρέπει να γίνουν άμεσα, τώρα. Γιατί τώρα. Είναι άμεσες και οι επιπτώσεις εδώ πέρα. Και πρέπει να κάνουμε και διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Πρέπει να υπάρχει συνδεδεμένη ενίσχυση για τα σιτηρά, που εισάγουμε το μεγαλύτερο μέρος τους, για το τριφύλι, το καλαμπόκι και τον ηλίαθο. Πρέπει να υπάρχει αύξηση της χρηματοδότησης για ανανεώσιμες πηγές mm-hmm. ενέργειας, mm-hmm. ενέργειας σε ομάδες παραγωγών και αγρότες. Πρέπει να υπάρχει διασύνδεση των υφιστάμενων έργων ΑΠΕ των αγροτών και φυσικά ενεργοποίηση του Net Metal. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Ο Δημήτρης Βαγγελόπουλος. Για πάμε λίγο στο συνέδριο. Τι περιμένουμε πρώτα απ' όλα να βγάλουμε από εκεί? Συνέδριο 20-22 Μαΐου. Κοιτάξτε, κυρία Σοκαρά, το κόμμα έχει προχωρήσει την αυτοοργάνωσή του αυτή mm-hmm. τη στιγμή. Προχωράμε δυναμικά, βγαίνουμε δυναμικά στην κοινωνία. Ναι. Θα καθορίσουμε το πολιτικό μας στίγμα ακόμα mm-hmm. περισσότερο και πέρα. Θα προχωρήσουμε δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία, να δώσουμε λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Υπάρχει το θέμα των ψηφοδελτίων. Εκεί ποια θα είναι η διαδικασία? Υπάρχει επιτροπή ψηφοδελτίων. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η πλατφόρμα, στην οποία μπορεί κάποιος να καταθέσει την υποψηφιότητά του. Μετά θα περάσει, θα κάνει κάποια εισήγηση η επιτροπή. Θα περάσει από νομαρχιακές mm-hmm. επιτροπές, από τις καινούργιες οι οποίες θα γίνουν. Και δεν θα περάσει από τα όργανα τα αρμόδια. Στο τέλος θα γίνει εισήγηση της επιτροπής ψηφοδελτίων στον πρόεδρο. Και από εκεί και πέρα θα καταλήξουμε στον πρόεδρο και στα αρμόδια όργανα. Άρα. Όμως πιστεύω ότι έχουν αρχίσει οι ζυμώσεις, έτσι. Κοιτάξτε, ζυμώσεις, ακούω και εγώ διάφορα, έχουν γίνει. Αυτό που θέλουμε να πούμε ότι από τη στιγμή που είμαστε ένα θεσμικό κόμμα το οποίο λειτουργεί αξιακά, ναι. θα γίνει η όλη διαδικασία αξιακά και θεσμικά. Οπότε ναι. τι σημαίνει, θα κατατεθούν όλες οι υποψηφιότητες. Θα γίνει αξιολόγηση με βάση. Θα γίνει και ένα μείγμα, τέλος πάντων. Τι ακούμε, ας πούμε, θα υπάρξει αντιπροσωπευτικότητα. Πάντα υπάρχει. Ξέρω. Όχι γεωγραφική, καταλαβαίνετε, δηλαδή των τάσεων. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι θα υπάρχει. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλουμε, το κύριο μέλημα όλων, είναι να υπάρχει ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, είμαστε ένα κόμμα το οποίο λειτουργεί δημοκρατικά, χωρίς αποκλεισμούς. Όλοι θα καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους, θα γίνει αξιολόγηση και μετά θα γίνει και επιλογή. Και από εκεί και πέρα σίγουρα θα υπάρχουν δύο γυναίκες, τουλάχιστον. Ναι, ναι. Με το δικό μας εδώ ψηφοδέλτιο ακούστηκαν πολλά. Ήδη δηλαδή υπάρχει η μαγιά που είναι πάνω στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη και συζητιώνται. Κοιτάξτε, αυτά. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφοδελτίων έχει πει ότι δεν έχει δοθεί ούτε χρήσμα, ούτε στήριξη, ούτε δεν έχει κλειδώσει. Αλλά μια συζήτηση ακούγεται. Από τη στιγμή που κατατίθονται υποψηφιότητες, συζητιούνται και τα ονόματα. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, είναι λογικό να συζητιούνται. Οι όλες διαδικασίες όμως τονίζω mm-hmm. ότι γίνονται με το σωστό τρόπο, θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες και από εκεί και πέρα θα γίνει επιλογή με τα σωστά. Μάλιστα, κύριε Γραμματέα, ξέρετε ότι υπάρχει και το δικό σας όνομα σε αυτά τα σενάρια. Θα σας ενδιέφερε. Κοιτάξτε, εγώ να συμμετέχετε. Τέσσερα χρόνια σαν γραμματέας, πάλευα από την πρώτη γραμμή.
για το καλό του κινήματος. Δεν το συζητώ, όλοι το λένε. Και οι αντίπαλοι. Εννοείται ότι θα συνεχίζω να παλεύω από όποια θέση μπορώ και εννοείται ότι είμαι στη διάθεση του κόμματος να προσφέρω πάλι από την πρώτη γραμμή. Τονίζω όμως ότι και για μένα και για όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους η διαδικασία είναι ίδια και δεν έχει κλειδώσει ακόμα. Δεν έχει να κάνει και με την προσωπική σας επαφή και φιλία με τον πρόεδρο. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιήσω κάποια προσωπική επαφή ή κάποια φιλία για προσωπικό όφελος. Ναι. Από τη στιγμή που είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μου άρεσε η θεσμική λειτουργία και η αξιακή λειτουργία ενός κινήματος, πρέπει να δώσουμε πρώτη το σωστό παράδειγμα, πιστεύω. Μάλλον έτσι θα είναι. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Ονειρευόμαστε μαζί σας. Αγκαλιάζουμε όσα αγαπάτε. Ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Γι' αυτό το κόσμημα ελευθερίου δεν σταματά να εξελίσσετε, να βελτιώνετε. Να σας χαρίζει χαμηλότερες τιμές και μεγάλες εκπτώσεις σε επώνυμα προϊόντα. Να μεγαλώνει τους χώρους του με στόχο να γίνει το πληρέστερο και πλέον ολοκληρωμένο κατάστημα της πόλης. Κόσμημα ελευθερίου. Κάντε έξυπνες online αγορές από το e-shop www.elευθεριουonline.gr και κερδίστε σούπερ τιμές. Ακόμα αγορές με ανταλλαγές παλαιών κοσμημάτων, αλλά και αγορές σε ρολόγια και χρυσά κοσμήματα με καταβολή μετρητών. www.elευθεριουonline.gr. Εκεί που συναντάτε τα όνειρά σας. Λοιπόν, εδώ μου είπατε προηγουμένως ότι, μάλλον το αναφέραμε αρκετές φορές στη συζήτησή μας, ότι ουσιαστικά αρχίζει μια δύσκολη περίοδος από εδώ και στο εξής και πάλι δυστυχώς για τη χώρα μας και καλείται το πολιτικό προσωπικό να ανασκουμποθεί, να ξεσκαρταριστεί και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις. Πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίζουμε μια νέα οικονομική πραγματικότητα δύσκολη, νέο μνημόνιο ας πούμε? Είμαστε σε μια ενόψη. Ναι, αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική πραγματικότητα, γι' αυτό πρέπει να πάρουμε μέτρα σήμερα. Δεν είναι μόνο το δημόσιο χρέος το οποίο έχει εκτοξευθεί, είναι και το ιδιωτικό χρέος, το οποίο το Μάρτιο του 2022 ξεπέρασε τα 260 δις. Mm-hmm. Μιλάμε ότι στην εφορία ήταν 111 δις, στον ΕΦΚΑ 41 δις, ενώ τα κόκκινα δάνεια ήταν 106,7 δις. Σε αυτά μπορούμε να προσθέσουμε τους απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος, τα χρέη σε δήμους και τις απλήρωτες επιταγές. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και γι' αυτό πρέπει να δώσει η κυβέρνηση την ευκαιρία σε κόσμο να πληρώσει. Ξέρετε, το να βάζουμε 36 με 72 δόσεις, για παράδειγμα, και στις ρυθμίσεις να μπαίνουν 43.000 από 820 οφειλετές, δεν είναι έσοδο για το κράτος. Ή στον ΕΦΚΑ να μπαίνουν 30.000 από 700.000 οφειλετές, δεν είναι έσοδο για το κράτος. Οπότε εμείς τι προτείνουμε? 120 δόσεις με κίνητρα για τους συνεπείς, διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων για την προστασία της πρώτης κατοικίας και απλοποίηση της διαδικασίας εξοδικαστικού μηχανισμού για ρυθμίσεις οφειλών. Ένα άλλο θέμα το οποίο το έχετε ανακοινήσει μέσα από την νομαρχιακή και με την επισκέψεις κλιμακίων είναι το θέμα της υγείας, το νοσοκομείο Κορίνθου. Είχατε πάει. Τώρα τελευταία γίνεται και θέμα συζήτησης για το θέμα το σύστημα υγείας, εν πάση περιπτώσει, το οποίο από τη μία πλευρά έδειξε ότι η δημόσια υγεία είναι ο διαχρονικός, κλασικός πυλώνας ενός κράτους, μας το έδειξε η πανδημία, και από την άλλη βεβαίως υπάρχει ο φόβος αυτού του συστήματος που έδειξε πάρα πολλές παθογένειες, ο φόβος μήπως μπούμε σε μια άλλη κατάσταση ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι προτάσεις εκεί του κινήματος αλλαγής ποιες είναι μέσα από αυτή τη διαπίστωση? Δηλαδή είδαμε στο νοσοκομείο Κορίνθου, ας πούμε, κύριε Αγγελόπουλε, και τα είχατε πει πολλές φορές, είδαμε ελλείψεις, είδαμε τους γιατρούς ουσιαστικά να βρίσκονται, εντάξει, στην πρώτη γραμμή, αλλά χωρίς αλλαγή, ήρωες. Ήρωες. Και οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Ακριβώς. Κοιτάξτε, κύριε Σουκαρά, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι
για το νοσοκομείο Κορίνου κάναμε 5 ερωτήσεις συν 2. Ναι. 2 είχαμε και για τα περιφερειακά ιατρικά της Κορινθίας που εκεί πέρα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Mm-hmm. Ζητάγαμε από την αρχή της πανδημίας να έρθουν οι πνευμονολόγοι και οι παθολόγοι. Φτάσαμε να έχουμε για πολλούς μήνες κλινική COVID χωρίς πνευμονολόγο. Και το τραγικό ποιο ήταν? Το τραγικό ήταν ότι θέλαν να φέρουν πνευμονολόγο από το Άργος για να κάνει τις εφημερίες, mm-hmm. ο οποίος ήταν ο μοναδικός πνευμονολόγος που είχε το Άργος. Και τα δύο νοσοκομεία. Αλλά για να οργανωσία φαίνεται από άλλο. Όταν ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, που εμείς είχαμε πει να ξεκινήσουν γρήγορα, είχαν ειδοποιήσει ότι θα παρουσιαζόταν, για παράδειγμα, θα παρουσιαζόντουσαν ελλείψεις στο περιφερειακό ιατρείο του Χιλιομονδίου. Ναι. Επειδή οι γιατροί θα πήγαιναν να κάνουν τους εμβολιασμούς στην ΕΜΕΑ, θα έκλειγε για κάποιες μέρες το περιφερειακό ιατρείο. Στείλαμε εμείς. Κάναμε ερώτηση και το καταθέσαμε την ερώτηση στη Βουλή. Καμία αντίδραση από τον Άργο και τον Γενικό Γραμματέα. Παρουσιάστηκε το πρόβλημα, έκλεισε για κάποιες μέρες το περιφερειακό ιατρείο και μετά επενέβη ένα αρμόδιος υπουργός από την περιοχή για να λύσει το πρόβλημα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν δεν υπήρχε ο ανάλογος υπουργός, το πρόβλημα θα συνέχιζε να υπάρχει. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, για πολλά χρόνια στα Αθήκια, mm-hmm. που υπήρχε γιατρό. Ναι. Εξαιτίας ενός θέματος υγείας το οποίο είχε, δεν φρόντισε το κράτος να τον αντικαταστήσει έγκαιρα. Αυτά είναι πράγματα, είναι παθογένειες του ελληνικού κράτους, τις οποίες πρέπει να τις ξεπεράσουμε. Και δεν είναι μόνο στην υγεία, ακόμα και στα αγροτικά. Δεν έχουμε ενημερώσεις για τον καιρό, για παράδειγμα, γιατί επειδή υπάρχει ένα ανάλογο πρόβλημα με τον υπάλληλο, ο οποίος είναι στην υπηρεσία στο Άργος και δεν έχει αντικατασταθεί. Δηλαδή, ή δεν έχει πάει κάποιος προσωρινά. Αλλά είναι ευρωτοκοσμικές οι καταστάσεις. Γι' αυτό λέω, πρέπει να αλλάξει η μορφή του κράτους. Δεν μπορεί πια να είναι πελατειακό το κράτος. Πρέπει το κράτος να έχει δικές του δομές, οι οποίες να λειτουργούν αυτόματα και πάντα να έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Τώρα, δηλαδή, πώς τα διαπιστώνουμε και πώς τα συζητάμε. Είναι εξωφρενικά, δηλαδή, εντάξει, το σύστημα υγείας, η πρωτοβάθμια υγεία που θα έπρεπε να είναι στήριγμα και υποστήλωμα, δηλαδή, της κοινωνίας, έχει γίνει σμπαράλια μέσα από αυτή την περιπέτεια. Αν κάθε κρίση έχει μια ευκαιρία, η μεγάλη ευκαιρία που μας έδωσε η δική μας υγειονομική κρίση ήταν να φτιάξουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας, να το εξυγχρονίσουμε. Γιατί υπάρχει, ακριβώς το εσύ το έφτιαξε το ΠΑΣΟΚ, να το εξυγχρονίσουμε και να το κάνουμε να πληρεί τις απαιτήσεις, προϋποθέσεις που απαιτούνται σήμερα στον καιρό μας. Για να το κάνουμε όμως αυτό, κυρία Σουκαρά, χρειάζονται προτεραιότητες, προγραμματισμός και χρήματα. Mm-hmm. Και εδώ θέλω να σας πω ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης εμείς παίρνουμε το 4%, χρησιμοποιούμε το 4,5% των χρημάτων, τη στιγμή που η Ιταλία χρησιμοποιεί πάνω από το 10% των χρημάτων. Και θέλω να σας πω κάτι, η υγεία δεν είναι κοινωνική παροχή, είναι και οικονομική προϋπόθεση. Γιατί όλοι μας είδαμε ότι μέσα στην κρίση, αν δεν έχεις ένα ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας, τότε δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι όμως θέματα που τα ανοίξαμε σήμερα, είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν, δηλαδή, εντάξει, ακρίβεια, οικονομία, αγροτικά και υγεία. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Η επιστημιστική κρίση ουσιαστικά μόλις ξεκίνησε, έτσι, και δεν έχουμε τις επιπτώσεις. Έτσι, και εγώ γι' αυτό λέω, όμως δεν μπορούμε να την αγνοούμε. Οι όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν σήμερα, γιατί αν δεν γίνουν σήμερα, έχουμε πολύ δύσκολες μέρες. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μέσα από αυτή την ελπιδοφόρα έτσι, προσέλευση του κόσμου στις εσωκομματικές εκλογές, πώς προσδοκά και πώς σχεδιάζει το κίνημα αλλαγής να συγκρατήσει και να κρατήσει όλη αυτή την προσέλευση των ψηφοφόρων? Ήταν συγκινητική, έτσι. Εμείς θέλουμε να δώσουμε όραμα στον ελληνικό κόσμο, στους πολίτες. Τι θέλουμε να τους κάνουμε? Να φτιάξουμε μια γέφυρα που να τους οδηγεί σε μια νέα δίκαιη κοινωνία που να λειτουργεί με αξιοκρατία, με διαφάνεια και οι πολίτες να ζουν και να εργάζονται με αξιοπρέπεια. Το δικό μας μείγμα πολιτικών για να πετύχουμε τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε είναι οι πολιτικές που θα ενισχύουν τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, την εργασία με αξιοπρέπεια και δικαιώματα, την ανάπτυξη με σεβασμό στον μικρομεσαίο, τον αδύναμο και το περιβάλλον, που θα ενισχύουν την κοινωνική δικαιοσύνη, που θα δίνουν κίνητρα στον πρωτογενή τομέα για να παράγει. Όλα αυτά θα τα κάνουμε με ορθολογισμό και με πατριωτισμό. Ο κόσμος, βλέποντας την προσπάθειά μας να δώσουμε λύσεις
στα προβλήματά του και μια νέα ελπίδα στον τόπο, πιστεύω ότι θα στηρίξει τη δική μας προσπάθεια και θα μας δώσει μια ισχυρή εντολή για να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα, γιατί ξέρετε, τα προβλήματα πολλά, αλλά οι λύσεις βρίσκονται στη σοσιαλδημοκρατία. Εκλογές βλέπετε, από αυτό που ακούγεται δηλαδή για πρόωρες κάλπες και τα λοιπά. Νομίζω μέσα στα προβλήματα βρισκόμαστε, βέβαια είμαστε βουτυγμένοι, αλλά κάπως έτσι γίνονται και εκλογές, στα μεγάλα διλήμματα. Εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι οι εκλογές θα είναι το 23, προσωπική μου άποψη. Δεν αποκλείεται να μας αφνιδιάσει ο κύριος Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα εμείς είμαστε έτοιμοι, θα είμαστε έτοιμοι οποιαδήποτε στιγμή γίνουν οι εκλογές. Θα βγούμε μπροστά σαν κίνημα αλλαγής, σαν ΠΑΣΟΚ, να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα του τόπου και πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα μας εμπιστευτεί και θα μας δώσει μια ισχυρή εντολή για να μπορέσουμε να προτείνουμε λύσεις με βάση τη σοσιαλδημοκρατία. Κύριε Αγγελόπουλο, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ στο Just Radio και φυσικά ανοίξαμε μια δίδυο πολλών συζητήσεων που είμαι σίγουρη θα μας απασχολήσουν για θέματα και του νομού και της Πελοποννήσου, αλλά και κυρίως για τα θέματα της καθημερινότητας που αφορούν όλους τους Έλληνες. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.